Τι κάνετε, καλέ μου κύριε? Καλά, καλά, πολύ καλά. Εσείς επειδή έχετε πολλά ταλαβέρια και με το διαφημιστικό, ναι, τίποτα φανέλες του ΠΑΟΚ θα έχεις, τα δώρα του ΠΑΟΚ. Αυτά τα δίνουν όλες τις εκπομπές του Μιόροφου και των υπολείπων. Ναι. Ναι, το ξέρω, αλλά μου ήρθε με ένα μήνυμα στο κινητό μου. Όπα, ναι, όπα. Έτσι, προπαγάνδας από εκεί, από το σταθμό σας. Ναι. Γιατί έστειλα σε εσάς μήνυμα. Ναι. Και μου ήρθε να πάρω μέρος στην κλήρωση για τα δώρα του ΠΑΟΚ. Ωραία. Και έχει φύγει το κινητό και έχει σκάσει το ζουβάρι. Και ψάχνω τώρα το παλιό μου. Έτσι, κύριε Κόκκινε. Να σου κάνω δώρο ένα, ρε. Όταν ο Αντωνιάδης σας λέει ΠΑΟΚ FM. Ναι. Έτσι. Μούγκα να κάνετε. Εσύ τι ακούς, ρε, πες. Εσάς ακούω. Γιατί ρε ακούς, ρε, με τον Άρη της καρδιάς μας και ακούς εμάς και δεν ακούς άλλο ραδιόφωνο. Ναι. Γιατί. Εσένα. Γιατί. Γιατί δεν μπορεί να ακούει. Γιατί ακούς μόνο εμάς. Την κλάουν να λέει για τον Κόγκιο. Ε. Κόγκε. Γιατί λέμε αλήθεια. Άμα σε αρμίξει ο κοντός. Ναι. Με την φαλάκια δίπλα σου. Εμένα να μορμίξει ο κοντός. Έβαλε, έβαλε. Παρόλο που περπατάει. Πάνω στα κάρβουνα. Εσύ ρε που προπονείσαι για αυτόμα, όταν σε βρω από κοντά. Τελείως. Θα μ' αρχίσεις τα γλωσσόφυλλα, πάω. Θα αρχίσεις, φίλε μου, αδερφέ μου, κουμπάρε μου. Αν να χάθεις, βγαίνεις το πρωί στο κοντό, βγήκες και σε εμάς. Βγήκε. Θα πάρω Μουρουνέλαιο να πάει, Πετμέζι ρε θα πιω, ρε, όχι τέτοιο σιρό. Τι είπες? Αυτός είναι ο μοναδικός ζαχαροπλάστης που τη ζάχαρη την έβαζε στα γλυκά, την έτρωγε. Γι' αυτό γίνει έτσι. Σε είπε λίγο μπουλάκο. Ας το φτιάξω εγώ το... Σαλαμπραντό.